Νόρα Δράκου μαζί μας, λίγα λεπτά μετά το τέλος της προσπάθειάς στα 50 μέτρα ελεύθερο. Νόρα, τα λέγαμε και πριν, ξεκίνησες πολύ καλά. Στο τέλος όμως, όπως μου είπες, σφίχτηκες και εσύ και δεν σου βγήκε αυτό που ήθελες. Για το χρόνο πάντα μιλάμε. Ναι, ναι, ναι. Έτσι είναι. Σε αυτούς τους αγώνες η εμπειρία είναι πολύ σημαντική. Ξεκίνησα πολύ καλά, ήμουν πολύ δυνατή, αλλά τελικά στο τέλος κάπου αγχώθηκα, κάπου σφίχτηκα, κάπου το βρήκα. Αυτό είναι το κακό με το 50, ότι ένα λάθος να κάνεις καταστρέφεται όλη η κούρσα. Εντάξει, δεν πειράζει, μπήκα ημιτελικό. Είμαι ευχαριστημένη αρκετά. Εντάξει, τώρα είναι και λίγα λεπτά μετά την κούρσα και σου είναι ακόμα το σκέφτεσαι το πώς πήγες και τα λοιπά. Η λογική λέει ότι ήρθες πρώτη φορά στους Ολυμπιακούς Αγώνες και κατάφερες να μπεις σε έναν ημιτελικό δίπλα σε πολύ μεγάλα ονόματα, έτσι. Εντάξει, σίγουρα είναι πολύ σημαντικό αυτό, αλλά όταν ξέρεις ότι μπορείς να κάνεις κάτι παραπάνω, πάντα το έχεις μέσα σου και το σκέφτεσαι. Εγώ μπορούσα ένα χρόνο κάτω από 25, έτσι έδειξε όλη η προπόνησή μου όλη τη χρονιά. Δεν μου βγήκε, δεν πειράζει, συνεχίζουμε με κρίμα ακόμα. Έχω θα άλλες κρίσεις. Πάντως φεύγεις με πολύ ωραίες εμπειρίες από εδώ και πολύ μεγάλες στιγμές, τουλάχιστον όσον αφορά αυτή την πολύ μεγάλη διοργάνωση. Πραγματικά ήταν μοναδικό όλο αυτό που έζησα εδώ αυτές τις μέρες. Πάρα πολύ ωραίο, νομίζω ότι είναι ό,τι καλύτερο μπορεί να δώσει στη ζωή σου και αυτό που σου μείνει για πάντα. Ωραία. Και θέλω να μου κάνεις και ένα σχόλιο για τα υπόλοιπα παιδιά. Είχαμε μεγάλη ομάδα, όλοι προσπάθησαν. Είχαμε πολύ δύσκολη χρονιά φέτος και με τον Ντέμπριτσεν που φορμαριστήκατε αρκετοί σε αυτό το κομμάτι. Γενικά όμως είχαμε μια αξιοπρεπή παρουσία. Σίγουρα, όλα τα παιδιά είμαστε νέα. Τώρα σιγά σιγά αρχίζουμε και μπαίνουμε στο παιχνίδι και στο πώς είναι αυτοί οι μεγάλοι αγώνες. Πήγαμε όλοι πάρα πολύ καλά. Νομίζω ότι όλοι κάναμε την προσπάθειά μας. Είχαμε προετοιμαστεί και περισσότερο για τον Ντέμπριτσεν που ήταν πολύ κοντά με τους Ολυμπιακούς και ίσως δεν βγήκε σε κάποιος ο χρόνος. Αλλά νομίζω ότι αυτή η νέα ομάδα θα έχει πολλές επιτυχίες και αυτό πρέπει να κρατήσουμε. Τελευταία ερώτηση, αν έχει ξεκούραση βέβαια τώρα. Τώρα ξεκούραση, διακοπές, παραλία, φαγητό. όλοι αυτό μου λένε το μεταξύ. Πάω να φάμε McDonald's, πάμε να φάμε το άλλο. Είναι οι στερήσεις μικρές που κάνεις για να μπορέσεις να πετύχεις το στόχο σου. Και τώρα που έχουμε ένα μήνα μπροστά μας να ξεκουραστούμε, πρέπει όλα αυτά να τα κάνουμε. Πάντα επιτυχίες, Νόρα, καλή ξεκούραση και ελπίζουμε στο μέλλον να είσαι πάντα δυνατή. Ευχαριστώ.